Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και λίγο και σήμερα. Πάμε να πάρουμε όμως και τη γνώμη ανθρώπων που είναι μέσα στο γήπεδο και σίγουρα βλέπουμε διαφορετικό μάτι τα όσα βλέπουμε εμείς. Με έναν άνθρωπο και με έναν πρώην παίχτη του Άρη, νομίζω από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα, με δύο θητείες στον Άρη και η δεύτερη μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την ομάδα, την οποία βίωσε και ο ίδιος και νομίζω ότι πλέον χαίρεται και χαμογελά που βλέπει τον Άρη ξανά στη φυσική του θέση. Ο λόγος για τον Βασίλη τον Ρόβα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι έχοντας ζήσει τα δύσκολα χρόνια του Άρη, χαίρεσαι που βλέπεις ξανά την ομάδα στην φυσική της θέση μετά από μια πολύ δύσκολη τετραετία. Εντάξει, επειδή είχα ζήσει και το 2009 τότε μεγάλες στιγμές με την ομάδα του Άρη και έβλεπα τον κόσμο που ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ τους φιλάθλους και τον κόσμο του, γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτή την ομάδα και θέλουν να βρίσκεται στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας και ειδικά της πρώτης κατηγορίας που εκεί αρμόζει σε αυτήν την ομάδα. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Άρη. Έχεις περάσει και από τον ΟΦ φυσικά. Δύο ομάδες που παίξανε την περασμένη Κυριακή και μια, αν τη χαρακτηρίσουμε, απίθανη και έτσι πολύ σημαντική νίκη όμως πάνω απ' όλα για την ομάδα στο Γεντικουλέ. Ήταν ένα παιχνίδι βασικά που είναι αυτό που λέμε ότι πρωτού σφυρίξει ο διαιτητής δεν καθησυχαζόμαστε και λέμε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Με δύο στημένες φάσεις κέρδισε το παιχνίδι και πιστεύω ότι αν όποιος έβλεπε το μάτς, δηλαδή με ένα 0, τελευταία 2 λεπτά, 3, να φύγεις και με τους 3 βαθμούς. Τους 3 βαθμούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί πλέον από ό,τι βλέπουμε και στη βαθμολογία η ομάδα κοιτάζει και άλλους στόχους από ό,τι βλέπω. Είναι 18 βαθμούς και είναι και πολύ κοντά στο να κοιτάζει με προσοχή την πρώτη τετράδα ή πεντάδα του πρωταθλήματος. Που θεωρώ ότι είναι εφικτό να γίνει αν έχει ηρεμία η ομάδα, που πιστεύω ότι με τον καινούργιο προπονητή που πήρε, τον κύριο Σάββα Παντελίδη, το εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρω, θα αποκτήσει την ηρεμία και τη σιγουριά ώστε να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Και ειδικά μέσα στο Χαριλάου. Εσύ, Βασίλη, με την αρκετή εμπειρία που έχεις ως ποδοσφαιριστής όλα αυτά τα χρόνια, διέκρινες στο μάτς με τον Όφη ίσως κάποια καινούργια στοιχεία που προσθέθηκαν με την έλευση του Σάββα Παντελίδη? Γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλο το διάστημα το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Μην διελειόμαστε ότι ένας προπονητής δεν μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία που θέλει στην ανάπτυξη παιχνιδιού και τακτικά σε αυτό που θέλει να περάσει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας προπονητής όπως είναι ο κύριος Παντελίδης ξέρει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει, ξέρει πολύ καλά το ψυχολογικό κομμάτι και ότι για να γίνει μια μεγάλη ομάδα χρειάζονται τα αποδυτήρια να είναι πάρα πολύ καλά και δεμένα ώστε να δει το αποτέλεσμα που πρέπει. Θεωρώ ότι δούλεψε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι της ομάδος ώστε να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στον Όφι. Έτσι όπως ήρθε, έστω στα τελευταία 2-3 λεπτά. Ναι. Θεωρώ πως το έργο του προπονητή θα βγει μετά από 2-3 μήνες. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που έχει δείξει έργο σε όλες τις ομάδες που έχει πάει τα τελευταία χρόνια, και στον Ηρακλή και στα Γιάννενα και στον Αστέρα Τρίπολης, που για μένα είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Ταιριάζει στη φιλοσοφία του Άρη, θεωρώ, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίας και πιστεύω ότι ο κ. Παντελής του αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Και έκανε λόγο, επειδή φαντάζομαι παρακολουθούσε τον Άρη και πριν έρθει ο Σάββας Παντελίδης, έκανε λόγο για κάποιες πινελιές που θέλει να προσθέσει ο ίδιος, τονίζοντας ότι έχει παραλάβει μια καλή βάση και μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον προκάτοχό του. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάει και άλλους προπονητές τη δουλειά που έχουν κάνει, γιατί εγώ αυτό που διέκρινα στην ομάδα, για μένα είναι η ομάδα εκτός το ότι ήθελα να κερδίσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα τα έχει πάει πολύ καλά. Έχουμε σχεδόν το 3/4 της ομάδας ήταν καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Ξένοι ποδοσφαιριστές που χρειάζεται χρόνο ώστε να μπουν στο κλίμα της ομάδας, τι ζητάει ο κόσμος και τι ζητάει γενικά η ομάδα του Άρη.
Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από άλλα κράτη να καταλάβει την πίεση που έχει αυτή η ομάδα και ότι κάθε Κυριακή πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό και ότι πρέπει να κερδίζεις και να παίρνεις τους 3 βαθμούς. Mm. Θεωρώ πως ο κ. Παντελίδης, επειδή είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, θεωρώ πως θα δουλέψει σε αυτό το κομμάτι να φτιάξει έναν κορμό ο οποίος να είναι και από Έλληνες και από ξένους, αλλά οι ξένοι να κάνουν τη διαφορά στον Άρη. Όπως βλέπαμε τα παλιότερα χρόνια με την καλή ομάδα που είχε. Ναι. Θεωρώ πως είναι το μυστικό αυτό της ομάδος και θα τα πάει πάρα πολύ καλά και ο κόσμος θα είναι πολύ ευχαριστημένος. Και εσύ ήσουν κιόλας στην πρώτη σου σεζόν στην ομάδα από τους άτυχους, έτσι, σε εισαγωγικά, γιατί έπεσες σε μια καλή φουρνιά ξένων, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που είπες και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αυτή η πίεση του πρωταθλητισμού για τον Άρη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μόλις έχει επιστρέψει φέτος ξανά στην πρώτη εθνική. Σίγουρα, όταν η ομάδα είναι στη Super League και ειδικά όταν φοράς τη φανέλα του Άρη, η πίεση αυξάνεται γιατί ξέρεις ότι πρέπει να κερδίζεις τους 3 βαθμούς και πρέπει να κάνεις πάντα πρωταθλητισμό. Είτε είσαι σε μεγάλη ομάδα, είτε είσαι σε μικρότερη ομάδα, για μένα ο πρωταθλητισμός είναι αυτός που σε διακρίνει και πετυχαίνει τους στόχους στο τέλος της χρονιάς. Ο Άρης είναι γεννημένος για να κάνει πρωταθλητισμό. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία και πρέπει να παίζει για να κερδίζει όπου και να παίζει, είτε εντός είτε εκτός, είτε παίζει με τις μεγάλες ομάδες, είτε δεν παίζει με τις μικρές ομάδες. Οπότε είναι αναμενόμενο και να έχουν και οι ποδοσφαιριστές πίεση. Και ειδικά τα τελευταία 5 ατυχές αποτελέσματα που είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 αποτελέσματα, ναι. Πιστεύω ότι με αυτή τη νίκη που έκανε στον Όφη θα αποκτήσει ηρεμία και θα μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει πάρα πολύ καλά με καθαρό μυαλό και να βγάλει αυτά που θέλουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Βασίλη, εσύ πριν ήρθε ο Παντελίδης, βλέποντας τον Άρη, πού θεωρείς ότι υστερούσε, πού θεωρείς ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα να βελτιώσει κάποια πράγματα, με τη δική σου πιο ποδοσφαιρική ματιά? Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, εγώ είμαι ακόμα ενεργή ποδοσφαιριστή, δεν είμαι ούτε προπονητή. Ναι. Ούτε μπορώ να πω ότι φταίει. Για να σε βοηθήσω λίγο, μια ατάκα θα πω μόνο από αυτή που είχε πει από αυτές του Παντελίδη, ότι στην παρουσίασή του που χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη λέξη ρεαλιστής. Ναι, εντάξει, όπως σας είπα, δεν είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Παντελίδης. Απλά είναι ρεαλιστής, ξέρει τι έχει στο ρόστερ του, ξέρει ποιους παίκτες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Απλά πιστεύω ότι εγώ με μια ματιά που είχα ρίξει στην ομάδα, θεωρούσα ότι δεν υπήρχε χημεία γενικά σε όλες τις γραμμές ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι εκεί πέρα λίγο πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Ναι. Έχει ικανούς ποδοσφαιριστές και μπορούν ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν. Είτε έρθουν από τον πάγκο είτε παίζουν βασικοί, θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν το ίδιο εξίσου καλά. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί αν φτιάξει ένα σύνολο πολύ καλό τον Ιανουάριο, με 2 έξυπνες 3 κινήσεις θα μπορέσει να πάρει 2 ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και πιστεύω ότι θα έρθει από μόνο του το αποτέλεσμα το επιθυμητό που χρειάζεται και ο κόσμος, χρειάζεται και ο προπονητής και η διοίκηση. Εσύ επειδή ειδικεύεσαι στο χώρο της μεσαίας γραμμής λόγω της των ανασταλτικών σου καθηγόντων αμυντικός χαφ, αλλά και δημιουργικός ορισμένες φορές, θα θέλαμε να σχολιάσεις κάπως μέχρι στιγμής και τον Μπάς αλλά και τον Σιωπή, που είναι οι 2 παίχτες που έχουν απομισεί το βάρος του στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων, πάντα το έλεγα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Σιώπη, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι μαχητής, είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, ίσως από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή αμυντικά χαφ που δίνει τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και προτιμώ να έχω, ας πούμε, Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγαπάνε την ομάδα και εκτιμάνε αυτό που κάνουν και να βρούμε έναν ποδοσφαιριστή ξένο, ο οποίος να κάνει και τη διαφορά. Εγώ δεν δέχομαι σαν ποδοσφαιριστής Έλληνας να έχουμε ποδοσφαιριστές ξένους, όχι το ότι τους υποτιμάω, αλλά τουλάχιστον να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό τους παίρνουμε από το εξωτερικό. Είμαι αυτής της άποψης και δεν μου την αλλάζει κανένας. Έχουν έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται και στην Εθνική Ελλάδα, σαν να πάσα στιγμή που ο Σιώπης τον καλέσανε και πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, κάνω 2 φορές 3. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να κτίσουν με έναν πολύ αξιόλογο ξένο ποδοσφαιριστή και να κάνουν ένα κέντρο πάρα πολύ καλό.
Νωρίτερα έλεγα ότι για να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία η νίκη του Άρη στο Γεντικουλή, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, θα πρέπει να έρθει και η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να αρχίσει να σταθεροποιεί την παρουσία του στην πρώτη τετράδα. Σίγουρα. Τώρα είναι ένα ντέρμπι που και βαθμολογικά είναι ντέρμπι και σαν ομάδα είναι ντέρμπι. Και θεωρώ πως αν αυτό το παιχνίδι το κερδίσει, μετά θα μπορεί να κοιτάζει με άλλη πλευρά το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ πως το πλεονέκτημα το έχει ο Άρης, γιατί είναι πιο έμπειρη ομάδα. Και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βγει νικητής. Ίσως στον Παναθηναϊκό, Βασίλη, πιστεύεις ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι αγωνίζεται χωρίς την πίεση του αποτελέσματος ενδεχομένως, γιατί η φετινή παιδιά, χρονιά... Το παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι σε ένα ποδοσφαιριστή είναι το α και το ω. Ναι. Θα σας πω κάτι. Πόσες φορές έχουμε δει κάποιους ποδοσφαιριστές που τους χρυσοπληρώνουν ομάδες ελληνικές και πηγαίνουν και δεν είναι αυτό που ήταν στις προηγούμενες ομάδες. Π.χ. ας πούμε σε μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος Super League κάνει ένα αξιόλογο πρωτάθλημα και πάει μετά σε μια ομάδα με πίεση, με κόσμο, με λεφτά, με συμβόλαιο με λεφτά και εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Τα πόδια του είναι βαριά, δεν μπορεί να βγάλει αυτά που βγάζει και μετά έρχεται η πίεση, το βάρος και είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό και οι περισσότερες ομάδες κάνουν λαθασμένες κινήσεις. Γιατί πρέπει να βλέπουν έναν ποδοσφαιριστή πώς θα ήταν με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδος. Όχι μια φανέλα όπως είναι π.χ. να μην αναφέρω και προσβάλλω και κάποια ομάδα για την ιστορία της. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Και πιστεύω εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν αυτές οι ομάδες. Και μιας το πήγες και λίγο το πήγαμε στο πιο γενικό, θα θέλαμε και ένα δικό σου σχόλιο για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και πώς εξελίσσεται με μία από τις πρώην ομάδες σου, την ΑΕΚ, να φαίνεται ότι φαίνεται να μένει πρόωρα εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Εντάξει, εμένα δεν μου είναι έκπληξη να σας πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ πιστεύω πως πέρυσι το πρωτάθλημα η ΑΕΚ το πήρε γιατί ήταν μια, όπως θέλω να καταλήξω, είχαν αποδυτήρια απίστευτα, ήταν με όλη μια οικογένεια, έπαιζε ο ένας για τον άλλον και πιστεύω πως γι' αυτό το λόγο πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί έπρεπε να γίνουν άλλες κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, να πάρουν παίκτες οι οποίοι θα έκαναν τη διαφορά στο πρωτάθλημα και όχι στην ΑΕΚ, για να μπορέσουν να έχουν να μπορέσει να έχει και ο κόσμος τη σιγουριά το ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεώρησαν ότι με τον ίδιο τρόπο θα πάνε και φέτος και ότι θα τους βγουν τα αποτελέσματα και γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση γιατί δεν θέλω να απαντήσω. Και δεν θέλω να το σκεφτώ, να σας πω και την αλήθεια. Καθόλου, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου. Σωστό. Αλλά για τον Άρη πάντως... Γιατί θα μου την κάνατε την ερώτηση. Όχι. Δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Για τον Άρη πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, βγάζει μια αισιοδοξία του στο τέλος και με αυτά που είπες και για τον Παντελίδη και την ομάδα του στο τέλος θα πετύχει το στόχο του. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης είναι μέσα στην πεντάδα. Τώρα αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι τέταρτος ή αν θα είναι πέμπτος δεν το γνωρίζω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα, γιατί βλέπω ότι αν και με κάποια αντικές αποτελέσματα που έπρεπε να τα πάρει και με τον Πανιόνιο και με τα Γιάννενα, θεωρώ ότι και εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή για μένα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, γιατί ήταν μια καινούργια ομάδα, αυτό με το ξεχνάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και ο κόσμος να μην πέφτει τόσο πολύ. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στεναχώρια που με τον ΠΑΟΚ δεν κέρδισε η ομάδα, αλλά πρέπει να δείξουν κατανόηση και πίστη για αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα κτίζουν μια ομάδα η οποία θα είναι για τα επόμενα χρόνια ανταγωνιστική και να είναι πάντα μέσα στην τετράδα. Εσένα φέτος σε βρίσκουμε στην Νίκη Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Στην Γαμαθική, εκεί όπου πάτε για άνοδο. Ναι, εντάξει, είναι μια προσπάθεια που κάνει η Νίκη Βόλου για να ανέβει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τα είχα παρατήσει, να σας πω το γιατί άνοιξε και ένα μαγαζί στην Καρδίτσα. Αλλά επειδή ο πρόεδρος της ομάδας με πιστεύει πάρα πολύ και ήθελε τη βοήθειά μου για να κάνουμε μια προσπάθεια για να βγάλουμε την ομάδα,
Το εκτίμησα, μου έδειξε ότι με θέλει στην ομάδα και γι' αυτό το λόγο συνέχισα για ακόμα ένα χρόνο και βλέπουμε. Βγαίνει, νομίζω δύσκολα βγαίνει το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή από μέσα σας. Σίγουρα και ειδικά του πρωταθλητισμού, γιατί αν δεν έκανε πρωταθλητισμό, να σου πω και την αλήθεια, δεν θα πήγαινα. Ναι. Απλά επειδή γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από τον πρόεδρο της Νίκης Βόλου, τον κύριο Ινεράη, έχουν όλα τα φόντα για να μπορέσει η ομάδα να βγει και να σταθεί. Και γιατί όχι να πάει και στην Αλφαθνική, γιατί έχει τα εστιατόρια του μετά το φαγητό, μετά τις προπονήσεις του, έχει τους ξενώνες του, έχει τα γήπεδά του και έχει και μια ομάδα η οποία έχει και αυτή κόσμο πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολύ κοινό, έχει δικό του ράδιο. Οπότε έχει όλα τα φώτα για να μπορέσει να σταθεί και αυτή η ομάδα και να ζητήσει κάτι από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί έτσι όπως μας τα περιγράφεις, νομίζω δεν υπάρχουν λίγοι είναι οι άνθρωποι που στις χαμηλότερες κατηγορίες κάνουν τέτοιες επενδύσεις, έχουν τέτοια δυναμική και βάζουν χρήματα. Σίγουρο. Και να σας πω και την αλήθεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Αλβανία, ήρθε εδώ. Έκανε προσπάθεια μεγάλη, έχει επιτύχει σαν επιχειρηματίας και επειδή είχε μια τρέλα με το γιο του ο οποίος ήταν στις ακαδημίες, σιγά σιγά τον βάλανε το μικρόβιο και αυτή τη στιγμή έχει βάλει μέχρι στιγμής ένα μπάτζετ 400 χιλιάρικα και δεν χρωστάει ούτε ευρώ, παιδιά. Είναι αξιόλογος άνθρωπος, οικογενειάρχης και μακάρι αυτός ο άνθρωπος να μείνει σε αυτήν την ομάδα για χρόνια. Μάλιστα. Ελπίζουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σας. Να σου δώσουν και την ευκαιρία ενδεχομένως να βρεθείς και στο Κλεάνης Βικελίδης μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι το θες και εσύ. Θα έρθω να κάνω ένα σχολιασμό σε ένα παιχνίδι καλό. Εύκολα. Να καλέσετε να έρθω να κάνουμε μαζί. Σε καλούμε ήδη. Έχω μια θέση δίπλα μου. Εγώ τηλέφωνο περιμένω όποτε επιλέξετε εσείς. Εννοείται. Θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και από κοντά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ να ευχηθώ με σεζόν. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Ρόβα, έναν παίχτη που έχει φορέσει φυσικά τη φανέλα του Άρη σε καλές αλλά και δύσκολες εποχές και έχει αγωνιστεί και στον Όφη και ήταν έτσι από τους κατάλληλους νομίζω για να μας μιλήσει για το μάτς που είδαμε την περασμένη Κυριακή, για το φετινό Άρη και για τη συνέχεια της ομάδας